Κύριε Τζεδάκη, ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας για να συνομιλήσουμε στο News Hub για ένα σημαντικό θέμα για την οικονομία της Κρήτης και ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος εκ νέου με τον συνδυασμό του νυν Περιφερειάρχη Κρήτης του Σταύρου Αρναουτάκη για τον πρωτογενή τομέα, την εξέλιξή του, το παρόν και το μέλλον. Ένα μεγάλο θέμα ανεξάντλητο, το οποίο κατά καιρούς η εκάστοτε κυβέρνηση, η αυτοδιοίκηση επιχειρεί να παίρνει τα ανάλογα μέτρα για την ανακούφιση των αγροτών οι οποίοι έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια μέγιστα χτυπήματα, οικονομικά κυρίως περιεχομένου, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πρώτο ερώτημα, γενικό, ποια είναι η κατάσταση του πρωτογενή τομέα σήμερα στην Κρήτη? Αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης είστε και θέλουμε από εκεί να ξεκινήσουμε την συνέντευξη. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που κάνετε να συμμετέχω σε αυτό το διάλογο. Η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι τιμές στις ζωοτροφές, τα λιπάσματα, γενικότερα σε όλες τις καλλιεργικές δαπάνες, είναι πάρα πολύ υψηλές, με αποτέλεσμα πάρα πολλά εκατομμύρια στρέμματα ανά όλη τη χώρα να μένουν ακαλλιέργητα κάθε χρόνο, έτσι συμβαίνει και στην Κρήτη. Το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όλα λοιπόν συγκλίνουν στον παραγωγό ώστε να μην μπορέσει να συνεχίσει να παράγει, να παράγει λιγότερο με κινδύνους, να χαθούν τα προϊόντα μας από τις αγορές ή να στραφούν οι πολίτες σε εισαγόμενα προϊόντα υποδιέστερης ποιότητας. Πρέπει να δοθούν κίνητρα από την πολιτεία για περιφερειακή ανάπτυξη, να μείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο, να απαντήσουμε έτσι στο μεγάλο θέμα του δημογραφικού της χώρας, γιατί όπως ξέρετε και σαν πληθυσμό μειωνόμαστε χρόνο με το χρόνο. Οπότε πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι χωρίς αγροδιατροφική αυτονομία στη χώρα θα είμαστε ευάλωτοι απέναντι σε οποιαδήποτε κρίση, είτε υγειονομική, είτε γεωπολιτική, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα, να μείνουν οι νέοι μας στην Ήπεθρο, να αυξήσουμε την παραγωγή μας. Το προφίλ του νέου αγρότη σήμερα, ποιο είναι που θα μπορούμε έτσι να μας κάνετε μια περιγραφή, με το σκεπτικό ότι οι νέοι αγρότες που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά λόγω της μη πιθανής βιωσιμότητάς τους. Θα πάμε όμως αργότερα σε αυτό το θέμα. Κύριε Βαρδάκη, οι νέοι μας αγρότες, οι νέοι αγρότες που μπαίνουν στο πρόγραμμα νέων αγροτών, νομίζω ότι πρέπει να είναι μια απόφαση ζωής ενασχόλησή τους με τον πρωτογενή τομέα. Δεν νοείται στα 3 και 4 χρόνια να αποδεσμεύονται από το πρόγραμμα αυτό. Να είναι μια απόφαση ζωής, προφανέστατα να μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο, γιατί έχουμε και μικρούς κλήρους, οπότε δεν μπορούν να ζουν μοναδικά από την αγροτική παραγωγή. Όμως θα πρέπει να υπάρχουν και κλίδες ασφαλείας, να είναι μια απόφαση ζωής ενασχόληση με την πρωτογενή τομέα. Θέλουμε ένα νέο αγρότη ο οποίος να θεωρεί πρωτεύων την αγροτική παραγωγή και δευτερεύων την επιδότηση. Η επιδότηση να είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα πάνω στο βασικό του εισόδημα. Θέλουμε ένα νέο αγρότη ο οποίος να είναι σε μια συνεχή εκπαίδευση για να μπορέσει να βγάζει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Άρα το υποερώτημα που έθεσα προηγουμένως αφορά τη βιωσιμότητα του αγρότη, της αγροτικής παραγωγής, με το σκεπτικό ότι η ακρίβεια είναι στα ύψη το τελευταίο διάστημα. Πέστε. Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το πριν το οποίο δίνεται στους νέους αγρότες, ας είναι και το διπλάσιο, όμως αποδεδειγμένα να πηγαίνει σε υποδομές. Σε υποδομές οι οποίες θα βοηθήσουν τον νέο αγρότη να μπορέσει να παράξει, να έχει ένα μικρό κόστος, να μειώσει το κόστος παραγωγής και με εξοπλισμούς τους οποίους χρειάζεται για να βγάλει ποιοτικά προϊόντα. Ναι, ζητάτε την αναπτυξιακή πορεία του πρωτογενή τομέα, τη συνεχή ανάπτυξή του, την πρόοδό του. Βιωσιμότητα λοιπόν των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής, η ακρίβεια τα τελευταία 2-3 χρόνια στα ύψη των αγροτικών προϊόντων, των βιομηχανικών προϊόντων, των τυποποιημένων προϊόντων. Όμως οι αγρότες από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε να απολαμβάνουν κάποια παραπάνω καλύτερη τιμή σε σχέση με την τιμή στο ράφι. Κάτι πάει στραβά. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει το θέμα της εσχροκέρδειας και πρέπει να εντατικοποιηθούν οι ελέγχοι στην αγορά. Χρειαζόμαστε δυνατούς ελεγκτικούς μηχανισμούς γιατί απαξιώνονται τα προϊόντα μας. Πρώτον, εσχροκερδούν οι μεσάζοντες χωρίς να παίρνει τίποτα ούτε ο παραγωγός και να επιβαρύνεται και ο καταναλωτής και ο παραγωγός δεν παίρνει την υπεραξία την οποία χρειάζεται. Λοιπόν, χρειάζονται δυνατοί ελεγκτικοί μηχανισμοί για δύο λόγους. Για να ελέγχουν τις τιμές από την άλλη, αλλά να ελέγχουν και την αγορά από τυχόν προσμίξεις ή ελληνοποιήσεις. Δεν είναι δυνατόν η παραγωγή μας, οι μεταποιητές μας, να κάνουν τόσο κόπο να βγάλουν ένα ποιοτικό προϊόν
για να βγάλουν ένα πω προϊόν, ένα πού γοέ προϊόν και από την άλλη να έρθει η απαξίωσή του με τους μεθόδους αυτούς. Ελαιόλαδο, η μεγάλη κερδισμένη είναι η παραγωγή του ελαιολάδου. Πέρυσι ειδικά που η τιμή εξακοντήθηκε στα ύψη, πέρυσι εννοώ για τη φετινή παραγωγή. Ωστόσο, αναμένεται η νέα παραγωγή να είναι, όπως ενημερωνόμαστε όλοι, σε χαμηλά επίπεδα λόγω του καύσωνα της κλιματικής αλλαγής. Άρα έχουμε και ένα θετικό πρόσημο, αλλά παράλληλα και ένα αρνητικό πρόσημο σε σχέση με την ελαιοκομική περίοδο και το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών μας. Το ελαιόλαδο είναι ένα εθνικό προϊόν, κύριε Βαρδάκη, για την Κρήτη. Είναι η ναυαρχίδα των καλλιεργειών που έχουμε στο νησί μας. Είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και να το πιάσουμε από την αρχή. Να δούμε πώς συνεχώς θα βελτιώνουμε την ποιότητα που θα ξεκινάει από την καλλιέργεια και το χωράφι μέχρι να φτάσει στην τυποποίηση του τελικού προϊόνου. Γεωργικοί σίγουροι, κοντά στον αγρότη, στον ελαιοπαραγωγό, ώστε να του πούν από το πώς να κλαδεύει την ελιά, το πώς να λιπάνει, το πώς θα μαζέψει τον καρπό, πού θα βάλει τον καρπό, μετά να πάμε στο λωτριβείο, πώς να γίνει η άλεση. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε στον κοινό σωρό, που είναι μια διαδικασία που θα βελτιώσει και την ποιότητα, αλλά μικραίνει και το κόστος παραγωγής, γιατί άλλη κάρτα παίρνει το ελαιοτριβείο από τον ελαιοπαραγωγό όταν είναι στον κοινό σωρό και άλλη παίρνει όταν είναι σε τσουβάλια. Και είναι μια μέθοδο η οποία δεν αφήνει περιθώρια αυτό που γίνεται με τις παρτίδες να είναι πάνω σε άλλη τα τσουβάλια για 2-3 μέρες. Οπότε θα πετύχουμε καλύτερη ποιότητα. Να πάμε μετά στην τυποποίηση. Είναι πολύ σημαντικό τα προϊόντα να τυποποιούνται και να μιλούνται σήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Πρέπει το προϊόν να τυποποιείται, γιατί ένα τυποποιημένο προϊόν είναι αυτό το οποίο έχει ετικέτα, έχει προδιαγραφές και θα μας οδηγήσει σε μια ταυτότητα του προϊόντος που θα πάρει μια υπεραξία διαχρονική και όχι πρόσχερη προς όφελος και των παραγωγών και των μεταπιτών. Δυστυχώς όμως συνεχίζεται η εξαγωγή χύμα ελαιολάδων και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Το εθαρρυντικό είναι ότι χρόνο με το χρόνο, κύριε Βαρδάκη, υπάρχουν μεγαλύτερες ποσότητες τυποποιημένου ελαιόλαδου. Δεν είμαστε στο βαθμό το οποίο θα θέλαμε ακόμα, που θα ήταν αυτό που θα εξασφάλιζε και μια διαχρονική στάνταρ τιμή, ας το πούμε έτσι, κατώτερης βάσης στο προϊόν. Όμως το θετικό είναι ότι υπάρχουν επιχειρηματίες, τυποποιούν προϊόν, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς το βλέπουμε αυτό και από τον Παγκρίτη Διαγωνισμό Ελαιολάδου που κάνουμε κάθε χρόνο, ο οποίος έχει αποτελεί θεσμό πλέον για την περιφέρεια Κρήτης, όπου βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις, οι τυποποιητές που παίρνουν μέρος στη διαδικασία αυτή, γιατί μιλάμε μόνο για τυποποιημένο ελαιόλαδο, όπως είπαμε, δίνουμε κίνητρα για την τυποποίηση, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ τους προκειμένου να πετύχουν τη διάκριση και η διάκριση έρχεται μέσα από ένα ποιοτικό προϊόν το οποίο βγάζουν. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα ελαιόλαδα των επιχειρήσεων της Κρήτης, των παραγωγών της Κρήτης, χρόνο με το χρόνο είναι όλο και πιο ποιοτικά. Το ζητούμενο λοιπόν παράλληλα είναι και η εξαγωγή των κρητικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Και ο ρόλος της αγροδιατροφικής σύμπραξης, όπου είστε επικεφαλής, είναι αυτός. Έχουν γίνει σημαντικότερα βήματα τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτών. Πού βαδίζουμε? Κύριε Βαρδάκη, η αγροδιατροφική σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης είναι η μοναδική αγροδιατροφική σύμπραξη σε όλη την Ελλάδα που έχει καταφέρει για δεύτερη φορά να εγκριθεί σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το The European Food Masters, το οποίο περιλαμβάνει τρεις χώρες στόχους, είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία, και περιλαμβάνει και μια σειρά προωθητικών δράσεων για την προώθηση των προϊόντων και του ελαιολάδου και όλων των προϊόντων της Κρήτης, των BOP και PUE προϊόντων της Κρήτης. Όπως εκθέσεις, μεγάλες εκθέσεις, όπως είναι η Σιάλ Παρίσι στο Παρίσι, η Ανούγκα στη Γερμανία, η Φουντέξο στην Αθήνα. Και δίνει τη δυνατότητα έτσι στους παραγωγούς να έρθουν με ένα πολύ μικρό κόστος, που από μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να έρθουν, να μπορέσουν να εκθέσουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Από την άλλη, το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και προσκλήσεις αγοραστών, δηλαδή ενδυνάμει αγοραστών από τα κράτη αυτά, και από τη Γαλλία και από τη Γερμανία. Σε συνεννόηση πάντα με τις πρεσβείες, το χορό μας στις χώρες αυτές, για να υπάρχει και μια αξιοπιστία των εμπόρων που έρχονται εδώ στην Κρήτη μας, με μηδενικό κόστος για τους τοπικούς παραγωγούς, κάνουν B2B συναντήσεις μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθούν εμπορικές συμφωνίες. Η Περιφέρεια Κρήτης λοιπόν και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη στο κομμάτι της προώθησης των προϊόντων δίνει πάρα πολύ σημασία, δίνει πάρα πολύ όθηση, ώστε να μπορέσουν οι τοπικοί μας παραγωγοί να προωθήσουν σωστά τα προϊόντα τους.
διασύνδεση αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό. Ένα μεγάλο επιχείρημα, εγχείρημα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, κύριε Βαρδάκη. Έχουμε στον τόπο μας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας, την κριτική διατροφή, να μάθουν τη γεύση τους, την πλούσια διατροφική τους αξία και έπειτα να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές των προϊόντων μας στις χώρες τους. Η Κρήτη, κύριε Βαρδάκη, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα, το βουνό. Είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, το φιλότιμο, η φιλοξενία, είναι η κριτική διατροφή, τα κριτικά προϊόντα, που αν τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί ως μια ποιοτική επιλογή για τους επισκέπτες μας, θα μας οδηγεί σε μια αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, σε ένα ποιοτικότερο τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα κριτικά προϊόντα στους χώρους μαζικής εστίασης στα ξενοδοχεία. Είναι κάτι το οποίο το έχει βάλει μπροστά η περιφέρεια. Βλέπουμε μια ανταπόκριση. Πρέπει να δοθούν όμως κίνητρα και από την πολιτεία. Κίνητρα τα οποία μπορεί να είναι φορολογικά για τα ξενοδοχεία τα οποία χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα. Κίνητρα τα οποία μπορεί να είναι μια επιπλέον μοριοδότηση σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα τα οποία κάνουν για αυτούς που χρησιμοποιούν τα τοπικά μας προϊόντα. Είναι σημαντικό όλοι μας είμαστε δυνάμοι καταναλωτές. Όπου πάμε στους χώρους μαζικής εστίασης, στα εστιατόρια, να ζητάμε τα κριτικά προϊόντα, να ζητάμε το τυποποιημένο ελαιόλαδο στην ταβέρνα. Όλοι μας πρέπει να είμαστε κοινωνία αυτής της προσπάθειας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και πραγματικά να αποκτήσει αγροτική παραγωγή μια βιωσιμότητα για τους νέους ανθρώπους και για όλους τους παραγωγούς Κρήτης. Εκ νέου υποψήφιος λοιπόν περιφερειακός σύμβουλος, στόχος είναι βεβαίως η επανεκλογή σας. Και θέλω να μου πείτε μερικά πράγματα για την υποψηφιότητα αυτή. Ήδη επισκέπτεστε την Περιφερειακή Ενότητα Ερακλείου, τι σας λέει ο κόσμος? Κύριε Βαρδάκη, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση γενικότερα για την παράταξη του Σταύρου του Αρναουτάκη. Κάνω και εγώ την προσπάθειά μου, πηγαίνοντας στην επαρχία σε όλο τον νομό Ηρακλείου. Αποφάσισα να είμαι εκ νέου Περιφερειακός Σύμβουλος με την παράταξη του Περιφερειάρχη μας, του Σταύρου του Αρναουτάκη, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φέρει τον συγκριτισμό, έχει καταφέρει να ενώσει τον κριτικό λαό και μαζί όλοι σαν ομάδα νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα για την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης. Είμαστε λοιπόν πάλι εδώ για να μπορέσουμε και να μας δώσει δυνατότητα ο ερακλειώτικος λαός και εμένα προσωπικά να μπορέσω να συμμετέχω σε αυτό το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για όλα αυτά που είπαμε παραπάνω, για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους τομείς που έχει η Κρήτη μας, που είναι ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και άλλα. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημαντική αυτή συνομιλία που είχαμε, συνέντευξη, και να ευχηθώ και σε εσάς καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη. Να είστε καλά.